Ο αξιολογημένος διαιτητής Νίκος Παγώνης μιλάει για τα εφηβικά και παιδικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Δωδεκανήσου και την αναγκαιότητα διεξαγωγής τους προκειμένου να δίνεται το αγωνιστικό κίνητρο στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οι μικρές κατηγορίες είναι κάτι το ιδιαίτερο για ένα διαιτητή. Πρώτα απ' όλα κοιτάμε την ευγενή άμυλα μεταξύ των παιδιών, γιατί από μικρά πρέπει να μαθαίνουν την ευγενή άμυλα και τη συναδελφικότητα με τους συμπαίκτες τους. Κοιτάμε από μικρά να τα μαθαίνουμε τους κανόνες της διαιτησίας, ούτως ώστε όταν μεγαλώσουν το παιχνίδι να είναι πιο ομαλό και να μην δημιουργούν προβλήματα είτε στους παίχτες της άλλης ομάδας είτε στους διαιτητές. Επίσης, οι ακαδημίες είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το ποδόσφαιρο, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι παίχτες να παίρνουν εμπειρίες, να παίρνουν γνώσεις, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο να μπορέσουν σε εθνικές ομάδες της χώρας μας είτε στην εθνική ομάδα μας συμμετέχουν, να προσφέρουν κάτι καλό στη χώρα μας. Παρακολουθώντας το σημερινό παιχνίδι, βλέπουμε μια ηρεμία και γενικά σε όλα τα παιχνίδια που είστε διαιτητής μαζί με τους συνεργάτες σας, δεν υπάρχει κάποιο παραμικρό θέμα και στην αντιμετώπιση των νεαρών ποδοσφαιριστών, αλλά και στην ομαλή πορεία του ποδοσφαίρου. Αυτό που οφείλεται, οφείλεται στην πολύ άρτια κατάρτισή σας, μια και είστε και αξιολογημένος διαιτητής. Κοιτάξτε, μεγάλο κομμάτι στους αγώνες ποδοσφαίρου είναι η διαχείριση του παιχνιδιού από τον διαιτητή. Ο διαιτητής θα πρέπει να λάβει υπόψη πρώτα απ' όλα τους κανόνες της διαιτησίας, να τους εφαρμόσει και μέσα από αυτούς τους κανόνες να μπορέσει να βγάλει μια ηρεμία στο παιχνίδι και να αφήσει τους ποδοσφαιριστές να παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Να μην χαλάσει ούτε τη διάθεση των ποδοσφαιριστών, αλλά ούτε και οι ποδοσφαιριστές απ' την άλλη να χαλάσουν το παιχνίδι του διαιτητή. Ο διαιτητής, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ο άρχον του αγώνα. Θα πρέπει όλοι να υπακούν σε αυτό. Θα πρέπει να μπορεί όσο γίνεται να περνάει αφανής από ένα γήπεδο και να παίζεται το σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης, παρατηρούμε ότι σε κάποιες φάσεις συμβουλεύετε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές σαν δάσκαλος και τους ενημερώνετε για τους κανονισμούς και φυσικά το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ροή του παιχνιδιού από αυτούς μετά από τη διακοπή κάποιες φάσεις από ένα φάουλ ή από ένα πλάγιο. Σας είπα και πριν ότι ο ρόλος του διαιτητή σε αυτές τις κατηγορίες τις μικρές είναι πολύ σημαντικός, γιατί πρώτα απ' όλα ξεκινάνε τα παιδιά να μαθαίνουν εκτός από το ποδόσφαιρο και τρόπους συμπεριφοράς αλλά και ποδοσφαίρου προς τους συμπαίκτες τους. Εάν από μικρά δεν τους μάθουν ενηλικιώθουν, από μικρά πρέπει να μάθουν να σέβονται τους συμπαίκτες τους αλλά και τον διαιτητή κυρίως. Θα ήθελα να μου πείτε, βάσει των ποδοσφαιρικών αγώνων που παρακολουθείτε, έχετε διακρίνει ταλέντο και χάρη σε αυτά τα νεαρά παιδιά? Κοιτάξτε, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια το δεκανησιακό ποδόσφαιρο έχει να αναδείξει πολλά ταλέντα, πολλούς αστέρες ποδοσφαίρου. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Η δουλειά που γίνεται είναι σημαντική. Τα παιδιά δουλεύουν αρκετά καλά, σχεδόν από όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι όσο μπορούν οι ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν, παράλληλα βέβαια με τα μαθήματά τους, έτσι, το οποίο είναι πάνω απ' όλα, να συνεχίσουν να αθλούνται, γιατί η προπόνηση, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικά προσφέρει καλά πράγματα σαν άνθρωπο και όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστή. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια η διαιτησία εδώ στη Δωδεκάνησο να στέλνει αρκετούς εκπροσώπους της σε μεγάλα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, όπως είναι η Super League, όπως είναι και οι άλλες εθνικές κατηγορίες. Εσείς είστε ήδη σε εθνική κατηγορία και προσμένετε την άνοδό σας και σε ακόμα μεγαλύτερη. Κοιτάξτε, μια και το δικαιούστε, η διαιτησία σας μέχρι τώρα αυτό καταμαρτύρουν ότι αποτελείτε έναν εξαίρετο διαιτητή. Κοιτάξτε, οι διαιτητές στην ΕΠΣ του Δεκανήσου και ιδιαίτερα στο βόρειο συγκρότημα που βρισκόμαστε τώρα, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το κομμάτι διαιτησία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε, παίρνουμε μια σφυρίχτρα και πάμε να παίξουμε. Τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, έχουμε δικό μας γυμναστή, ο οποίος μας γυμνάζει. Βλέπουμε βίντεο, ασχολούμαστε. Στα αθλήματα που δίνουμε όλοι, βγάζουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Γενικά, από θέμα φυσικής κατάστασης, ασχολούμαστε πάρα πολύ και πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Και επίσης, από ό,τι μας λένε και οι παρατηρητές διαιτησίας, στα παιχνίδια, βγάζουμε το καλύτερο μας σε αυτό και προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην επηρεάζουμε το παιχνίδι και το σκορ και να βοηθούμε όσο μπορούμε τους ποδοσφαιριστές με τις γνώσεις μας και με τους κανόνες που τηρούμε.